내가 페렌치 먼저 얻고 지내시기지. 난 여러분 같습니다. 이제 팀원, 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 κάνουμε τη σωματεία του και μεταφράζουμε μόνο δύο παραμέτρους σε ένα μοντέλο, στο ίδιο μοντέλο, δίνουμε τεράστια διαφορά στα νούμερα από ποια θέση και στους παραμέτρους στους οποίους εξετάζουμε. Σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε το πολυφορικό δεδομένο που σημαίνει να δούμε ποιο τελικά συνδυασμό είναι ο βέλτιστο και να υιοθετήσουμε αντί για άλλο αυτά τα πράγματα στα μοντέλα μα και να κάνουμε τι προσωμιώσει. Δεν λέμε ότι είναι νόμο. Όμω χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για κάθε ένα από αυτά τα κενά τα οποία βλέπετε, πρέπει να προσδιαγράψουμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποια είναι η δημοκρασία εδώ, 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 εδώ. Είναι το απαιτούμενο για να παίξει. Αν δεν έχει την πληροφορία του συστηματικού προσωπικού, δεν μπορεί να πει. Από εκεί πέρα πέρα, επειδή είναι ένα δημοκρατικό μοντέλο, υπάρχουν και γενικέ παραγωγέ που δεν υπάρχουν. Η πληροφορία του ΑΕΕ, η πληροφορία του ΕΕΟΥ, η συνταγή του ΕΕΟΥ, η παιδιά του αλλά η δουλειά μα πρέπει να πάρει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά υπάρχουν φαινόμενα επιδείνε οι οποίε μεταβάλλουν τα δεδομένα αυτά. Οπότε όταν εγώ έχω διαδράσει σε ένα χέρι που είναι και τόσο 300 χιλιόμετρα η θερμοκρασία, είναι εδώ εκεί, είναι πέρα στην κρίση του πάντα τη θάλασσα, αντιλαμβάνεσαι ότι το τα 50 χιλιόμετρα, τα 50 χιλιόμετρα μπορεί να είναι 5, τα 50 χιλιόμετρα μπορεί να είναι 8, τα παραδείγματα μπορεί να είναι 3, μα πια ξέρω ότι είναι μέσα από μέσα και πέρα. Δηλαδή, το διαγράφω αυτό το οποίο μπορώ να δω, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο μέρο. Οπότε, ούτω ή άλλω θα έχω δεδομένο. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω δύο αντιμετωπίσει.
Sí, sería para allá de dos.
συνεχεία τη δημοκρατία, τη διαδράση των ιδίων και τη κοινωνική αλλαγή, και τώρα θα μεταφράσουμε. Ίσως το παιχνίδι μέσα παίζει και την κοινωνική. Και επίσης οι αλλαγές που κάνουν και οι ομοι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 ομο
siamo stati in Austria e in Italia, in cui c'è un po' di tempo. Dr. Maria Floro.